Εσείς ελπιδοφόροι μες στους λαούς γίνετε οδηγητές μιας κοινωνίας καινούργιας πρωτοπόροι κάθε ωραίου καλού αγωνιστή. Κάντε να γίνουν τα χρόνια ευτυχισμένα. Δώστε στα νιάτα ψωμί, δουλειά, χαρά και ιδανικά γερά. Δημοκρατία, ειρήνη, λευτεριά. Μάρο, τα χέρια σου να κρατούν την εφημερίδα των πρωτοπόρων που μόλις είχαμε πάρει από το παράνομο τυπογραφείο μας. Ζεστή, ζεστή, να μυρίζει ομορφότερα και από ψωμί. Ζυμωμένη από δεκάδες νεαρές λεξούλες με το μελάνι της ακόμα να τρέχει που και που και πάνω στη λεξούλα αγωνιστείτε. Σαν σφραγίδα ασπρόμαυρα από τυπώματα εφηβικών και παιδικών δαχτύλων. Διάβαζες το ποίημά σου, σηκώνοντας που και που το βλέμμα, μπας και ξεκλέψεις κάποιο νεύμα μας για το πόσο καλά τέριαξες τα στιχάκια σου. Μάρο, γλυκιά Μάρο, πάντοτε ζήλευα το επίθετό σου. Μάρο λουλούδι, εμόλυτο ζηλεύμα, γι' αυτό είμαστε ολοπειράγματα. Σαν σε ρωτήσει κανένας, όχι τραυλό το όνομά σου. Μάρο λουλούδι, τι λουλούδι, τσουκνίδα, όφου μωρέ πια. Εκείνο το βράδυ είχαμε διοικητικό συμβούλιο στα γραφεία μας. Ο Σωτήρης λείπει και είμαι εγώ γραμματέα στη θέση του. Η Μάρο παίρνει το λόγο. Όλη η Αθήνα είναι γεμάτη από συνθήματα του αγώνα. Μονάχα μία συνοικία δεν έχει σπάσει ακόμα η πλάκα. Εκεί είναι πολλοί Γερμανοί, πολλοί κοιταγματα ασφαλίτες και όμως είναι τόσοι πατριώτες που κι αυτοί έχουν την ανάγκη να τονωθούν, να ακούσουν το χωνί, να δουν στους τοίχους τους το μήνυμα του λιτρωμού, να πάρουν στα χέρια τους μια προκήρυξη του αγώνα. Κυκλάμινο έγινε στο Δεμάρο. Αποφασίζεται να γίνει εξόρμηση την απομένη. Από κάθε γειτονιά της Αθήνας, ένας άντρας και μια κοπέλα έχουν εντολή να βρεθούν το βράδυ στην πλάκα, στην ταβέρνα της Προμάχου. Εγώ είμαι με τον Λάζαρο. Περνάμε από τα Πετράλωνα και μπαίνουμε στο Φιλοπάπου. Μαγιάτικη βροχούλα. Ο ήλιος δει μέσα από τις σταγόνες που ραντίζουν στα κεφάλια μας οι πευκοβελώνες. Μια χελώνα ζαλίζεται από το λαφιασμένο βαδίσμά μας. Μεθάμε από την ομορφιά. Ξεχνιόμαστε στο κουβεντολόι. Ακούμε το τσάκισμα ενός κλαδιού. Ξυπνάμε, πάμε γρηγορότερα. Βγαίνουμε από την πάνω πλευρά. Κάνουμε κύκλο έτσι, μα ξέρουμε πως δεν υπάρχουν περίπολα εκεί. Και φτάνουμε στα Αναφιώτικα. Μέσα στο σκοτάδι αχνοφαίνεται το άσπρο της Ακρόπολης. Βρίσκουμε την ταβέρνα. Αυτό είναι το στρατηγείο της επιχείρησης. Καθόμαστε σε ένα τραπεζάκι δίπλα στην πόρτα. Ο Λάζαρος παραγγέλνει κρασί. Στο διπλανό είναι η Μάρο με τον Γιώργο. Και ο δίπλα η Τιτίνα με τον Φώτη. Παραμέσα κι άλλοι πολλοί. Μα πώς είναι η δική μας άραγε. Πίνουν, κουβεντιάζουν και με την άκρη του ματιού τους βλέπουμε ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Εμείς γεμίζουμε τα ποτήρια. Τα χτυπάμε δύο φορές στο τραπέζι και έπειτα πίνουμε. Οι άλλοι καταλαβαίνουν το σήμα και χαμογελάνε κλεφτά. Κοντεύει 11. Η ταβέρνα είναι γεμάτη κόσμο. Ο Κυρμιχάλης καλενυχτίζει μια παρέα που φεύγει, κλείνει τα πατζούρια, σβήνουμε τις λάμπες και μένουμε μέσα στο σκοτάδι. Αχνοφαίνεται το άσπρο των ματιών μας. Μα δεν είναι πιο ωραία από τις Ακρόπολης. Θέλω να πω στη Μάρο, αλλά δεν πρέπει να βγάλουμε τσιμουδιά. Και μένουμε έτσι για 2 ώρες και τότε ακούμε την πόρτα να ξεκλειδώνει και βλέπουμε το φως του δρόμου να φωτίζει το μουστάκι του καπετάν Αντώνη.